Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία σε αυτόν τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, που προσκυνήσαμε τον Τίμιο Σταυρό. Ο Ναός, ή μάλλον θα έλεγα η Θεία Λειτουργία, έγινε και κλεισμένο των θυρών. Αυτό είναι εξωτερικά και τυπικά. Γιατί κάθε Θεία Λειτουργία δεν είναι και κλεισμένο των θυρών, είναι ένα άνοιγμα. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι άνοιγμα στον ουρανό. Δηλαδή είναι σύνοδος ουρανού και γης, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι επικοινωνία με το Θεό. Είναι το επίγειον θυσιαστήριον και το ουράνιο θυσιαστήριον. Επομένως, δεν είναι ποτέ μια Θεία Λειτουργία απλώς μια ιδιωτική υπόθεση ενός ιερέως ή ενός επισκόπου. Έπειτα, η Θεία Λειτουργία, κάθε Θεία Λειτουργία, είναι ένα άνοιγμα προς όλη την Οικουμένη. Προσευχόμαστε υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων, ασθενούντων, ιατρών, υπέρ όλης της Οικουμένης. Γράφει κάπου ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Αγιορείτης, ότι όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία στην έρημο του Αγίου Όρους, ήταν αυτός με έναν μοναχό ο οποίος του έψαλνε και αισθανόταν ότι είχε μπροστά του ολόκληρη την Οικουμένη, γιατί κάθε Θεία Λειτουργία είναι προσευχή για όλη την Οικουμένη. Είναι όπως ο Χριστός στη Γεθσημανή προσευχόταν για όλο τον κόσμο και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Επιπλέον, η Θεία Λειτουργία την οποία τελέσαμε σήμερα ήταν μια Θεία Λειτουργία που ήταν παρόντες πολύ, διότι μεταδίδεται μέσα από την ιστοσελίδα της Μητροπολιός μας και από άλλες ιστοσελίδες, και προχθές την ημέρα της Παρασκευής, την ακολουθία των χαιρετισμών, είχαν ανοίξει και παρακολουθούσαν περίπου 1.000 άνθρωποι. Και σήμερα έτσι ακριβώς το αισθανόμασταν. Αισθανόμαστε ότι είναι ορατή και αόρατη η Εκκλησία μας. Και είχαμε μαζί μας και όλους αυτούς οι οποίοι έβλεπαν και προσεύχονταν μαζί μας και καταλάβαμε την παρουσία τους και καταλάβαμε την καρδιά τους. Καταλάβαμε τον πόθο τον οποίο είχαν να είναι και εκείνοι μαζί μας σήμερα στη Θεία Λειτουργία και καταλάβαμε ακόμη και την μετάνοια η οποία υπάρχει στο λαό, γιατί πράγματι ζούμε σε μια εποχή και σε μια περίοδο που δεν μπορεί να τη θεωρήσει κανείς ως μια περίοδο στερήσεως της Θείας Ευχαριστίας, αλλά μια περίοδο μετανοίας, μετανοίας καθολικής, μετανοίας και προσευχής, να μας ελεήσει ο Θεός. Και επειδή σήμερα εορτάζομαι, ήταν η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως των Τίμιων Σταυρό και ο καθένας μας έχει το δικό του Σταυρό. Είναι ποικιλότροπος και ποικιλόμορφος ο Σταυρός του καθενός. Οπότε έχοντας αυτό το Σταυρό παίρνουμε δύναμη και χάρη και χαρά. Δεν είναι ο δικός μας Σταυρός, Σταυρός πόνου και δοκιμασιών, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και αυτές τις δοκιμασίες, αυτή τη σταυρική ζωή των πειρασμών και των δοκιμασιών, έχουμε τη δυνατότητα να τη μετατρέψουμε σε Ανάσταση και σε χαρά. Όταν κάποια φορά πήγα στην Κρήτη τέτοια μέρα, είδα εκεί μερικούς ανθρώπους να μου εύχονται «Σεβασμιότατε, να χαίρεσαι το Σταυρό σου». Άρα σήμερα τέτοια μέρα, σ' όσους μας βλέπουν αυτήν την ώρα, λέμε να χαιρόμαστε το Σταυρό μας και να δοξάζουμε το Θεό, ώστε τότε ο Σταυρός να γίνει δόξα και Ανάσταση. Χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία.